Μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα είναι γενικής παιδείας και σε αυτό εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, είτε δίνουν με το παλιό είτε με το νέο σύστημα, αλλά και οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ που δίνουν με το παλιό. Το θέμα που έπεσε είναι από το βιβλίο «Πρακτική φιλοσοφία» του κύριου Πανούτσου που έχει να κάνει με τη φιλία. Διονυσία. Σήμερα πρώτη μέρα των εξετάσεων. Ναι. Πώς ήτανε? Ήταν πάρα πολύ εύκολα. Πιστεύω ότι τα θέματα θα ήταν πιο δύσκολα, αλλά ήταν πιο βατά. Εντάξει, μια χαρά πιστεύω. Και ότι θα πάνε όλοι καλά. Γιατί γενικά το θέμα ήταν εύκολο. Το τι θέμα ήτανε? Ήτανε για τη φιλία. Και το κείμενο ήταν το Παπανούτσου και έλεγε το θέμα, ζητούσε κατά τη γνώμη μας ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο έλεγε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς συμβάλλουν για τη δημιουργία φιλίας. Πες μας, σε θέμα το περιμένατε αυτό? Όχι, ήταν άλλο πιο σώσ θέματα τύπου εθελοντισμός, τελετισμός και τέτοια. Ωραία. Οπότε ναι, ήταν αρκετά εύκολο. Τα θέματα ήταν αρκετά βατά σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτό, απλώς η φιλία ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Το περιμένετε γενικά. Ποιο ήταν το θέμα ακριβώς? Η φιλία, δεν το περιμέναμε. Αυτό. Σας φάνηκε περίεργο, δύσκολο? Δύσκολο δεν ήταν, γιατί έχουν πέσει άλλες χρονιές πολύ περισσότερο δύσκολο, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε και προσωπικά εγώ το θέμα δεν το είχα ξαναδουλέψει ποτέ. Ποιο θέμα περιμένεις να πέσει? Δεν περιμένα κάποιο συγκεκριμένο, αλλά αυτό δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου.